πρώτο ημίχρονο πήγε αγχωτικά. Δηλαδή, αν δεν βρει τον γκολ στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Όχι, θα ήταν δύσκολο. Μάτς φαινόταν ότι θα ήταν δύσκολο. Αν έφτανε μέχρι το 60, δηλαδή 0-0, θα ήταν δύσκολο το μάτς. Εντάξει, κάνει αλλαγή ο Βόλος με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Βγάζει τον Ζωκάνη, βάζει τον Παριέντος και με το που γίνεται το μάτς, δηλαδή στα πρώτα δευτερόλεπτα είναι λες και έχει χάσει την κέντρωσή του ο Βόλος τελείως, που ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο. Τρώει μια φάση η οποία. Δεν ξέρουμε ποτέ παραμέσα γιατί έγινε αυτή. Καλά, ναι, το λέω. Εννοώ γιατί δεν έχει λογική ότι ο Βόλος έχει καλή εικόνα. Λογικά είναι τραυματισμό. Μπορεί να είναι τραυματισμό, ναι. Μπορεί να το ζήσει ο παίκτη, δεν ξέρει. Αυτό λέω, μπορεί να είναι τραυματισμό. Μπορεί να μην αισθανόταν καλά, το οτιδήποτε. Είναι και λίγο παράλογο να μην βγάλει ο Παναθηναϊκός μια τέτοια καλή συνεργασία σε ένα ολόκληρο ημίχρονο που όντω δεν έβγαλε τόσο καλή συνεργασία. Ήταν η πρώτη σωστή συνεργασία που τελείωσε όπω έπρεπε. Έχει μεγάλη. Μεγάλο λάθος η άμυνα του Βόλου. Δηλαδή, ο στόπερ, ο ένας δεν ήταν επιθετικό και ο άλλος στόπερ είναι κολλητά δίπλα του, ενώ θα μπορούσε να είναι πιο εκεί και να μπορεί να πάει στο να Μαντσίνι, Μαντσίνι εύκολα. Προσπάθησε το πρώτο μήχρονο να μια... κόψει και την μπάλα. Αν είχε κανονική θέση, την έκοβε την μπάλα. Κάτι αντίστοιχο, όχι τόσο, αλλά κάτι αντίστοιχο πήγε να κάνει με τον Μπέρεθ εκεί με τον Παλάσιο που γυρνάει ο Παλάσιο και δεν. Ναι. Δηλαδή προσπάθησε να βρει, εννοείται, αλλά δεν τελείωνε. Στην του Παναθηναϊκού το ίδιο. Ήταν προσπάθησε να παίξει ανάμεσα στι γραμμέ, δεν έκανε πολλά σουτ. Που θα μπορούσε να κάνει περισσότερα σουτ στο πρώτο μήχρονο, γιατί φαινόταν ότι όπως βλέπαμε ότι είχε και τον αέρα υπέρ του. Είχε κάποιες στιγμές φάσεις, κάποια κόρνερ, αλλά δημιούργησε την ευκαιρία που είπαμε του Βέρμπιτς και του Ανίδης πρώτα και μετά του Βέρμπιτς. Σε κάποια άλλα κόρνερ δεν τα μετέτρεψε σε επικίνδυνες στιγμές, γιατί είχε υπεροχή και είχε κέρδισε κόρνερ στο πρώτο μήχρονο και στιμένες μπάλες από τα πλάγια, στατικές φάσεις. Δεν βρήκε ούτε γκολ από εκεί και γενικά φαινόταν πολύ έξω τα νερά το Παναθηναϊκό στο πρώτο μήχρονο. Στο δεύτερο μήχρονο, από τη στιγμή πέτυχε τον γκολ, νομίζω ότι τελείωσε και το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός απελευθερώθηκε. Βρήκε και πιο πολλούς χώρους, έκανε πιο πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να έχει βάλει και τρίτο γκολ. Αλλά νομίζω και με τα δύο έκανε τη δουλειά του και ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής που είναι το ντέρμπι της χρονιάς. Είναι ένας τίτλος. Θα... Σχεδόν. Δεν νομίζω ότι είναι ένας τίτλος, ό,τι και να γίνει. Διαφωνώ πάρα πολύ ό,τι και να γίνει. Και ο Παναθηναϊκός να κερδίσει και η ΑΕΚ. Δεν τελειώνει τίποτα για μένα. Γιατί παίζουν και οι δύο με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Οπότε... Συμφωνώ απόλυτα. Απλώς έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, ο Παναθηναϊκός την έχει την ισοβαθμία τώρα. Έτσι. Ναι. Αν η ΑΕΚ τον νικήσει και σε περίπτωση της ισοβαθμίας έχει προβάδισμα. Γιατί θα τον έχει νικήσει. Ουσιαστικά είναι δηλαδή, τέσσερις βαθμοί. Είναι, αυτό θέλω να πω. Σε περίπτωση που νικήσει ο Παναθηναϊκός, είναι προβάδισμα τριών βαθμών. Γιατί τώρα είναι προβάδισμα, έχει την ισοβαθμία. Αλλά αν νικήσει η ΑΕΚ, είναι πιστεύω. Με το ένα πόδι έχει το. Δηλαδή θα πρέπει μετά. Μπορεί να, να κάνει και ήττα. Αυτό δηλαδή λέει. Την παίρνει και μια ήττα. Ναι, δεν αντιλέγω. Απλά έχει να παίξει και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Αυτό λέγω. Εντάξει. Όχι με τον ΠΑΟΚ έπαιξε. Τον Ολυμπιακό και τον Άρη έξω. Έχει τον Άρη έξω. Τον Ολυμπιακό και τον Άρη έξω. Τον Ολυμπιακό στην έδρα και τον Άρη. Εντάξει, δεν είναι και. Όχι, δεν είναι. Τρομακτικό. Καλά, αυτή είναι αντίπαλη. Έτσι όπω είναι η Άρη. Δεν είναι και τρομακτικά δύσκολο. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο που ο Παναθηναϊκός έχει να πάει στο Καραϊσκάκης από το. Να έχω μέσα τον Ολυμπιακό. Συμφωνώ. Είναι διαφορετικό. Ο ένας και το Χαριλάου δεν είναι. Ο ένας έχει να πάει στο Φάληρο με μια ομάδα η οποία βέβαια θα τη σχολιάσουμε κιόλας. Είναι αλλού για αλλού ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι. Και η Άκη έχει να πάει στον Άρη με μια ομάδα που. Πατάει καλά τελικά. Είναι απελευθερωμένη και παίζει καλύτερα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχει σύγκριση. Ο Παναθηναϊκός και με τον ΠΑΟΚ παιχνίδι. Ναι, στη λεωφόρο. Ενώ η Άκη έχει καθαρίσει από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και έχει μόνο Ολυμπιακό, καλά, έχει τον τηλεφόρο. Εντάξει, το ναι, κοίταξε, ήδη για μένα το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι η Άκη είναι το φαβορί, έτσι. Ναι, εντάξει. Στους τελευταίους 2-3 μήνες εννοώ. Ναι, ναι, ναι. 4 μήνες, 5 μήνες, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Περίπου στα μισά του πρωταθλήματος. Ξέρω εδώ που φτάσαμε με φαβορί και ο Τσάντερ δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Για μένα τώρα. Τον Αύγουστο το έχω πει. Ναι, για μένα τώρα. Σαν ομάδα η Άκη είναι καλύτερη. Καλά, ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, απλώς να πούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είπες κάτι από τον Αύγουστο. Είναι πρώτος, άλλη ομάδα είναι πρώτη. Ναι, και για μένα, σαν ομάδα η ΑΕΚ είναι καλύτερη, είναι πιο κοντά στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Ναι, οκ. Okay, σαν πιθανότητες, αλλά ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει. Είναι όμως. Να πάρει ένα τίτλο και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τους δύο.